Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή Flameshot με την οποία μπορούμε να παίρνουμε στιγμιότυπα οθόνης. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές του είδους. Γιατί να επιλέξουμε το Flameshot. Το επιλέγουμε γιατί είναι ανοιχτό λογισμικό που σημαίνει ότι είναι δωρεάν, είναι ασφαλές στη χρήση, δεν περιέχει διαφημίσεις. Είναι πολύ απλό στη χρήση και δεν του λείπουν όμως οι δυνατότητες. Για να το κάνουμε λήψη από τη σελίδα πατάμε εδώ Download και επιλέγουμε την πλατφόρμα Windows, Linux, MacOS πατάμε Download Storer βέβαια δεν μου πάει κατευθείαν να κάνω κάποια λήψη εδώ στη σελίδα λοιπόν, αν πάω κάτω κάτω έχει τις λήψεις της εφαρμογής για Windows αν έχω λοιπόν Windows θα επιλέξω την πρώτη επιλογή Windows που λέει Win64 MSI ή αν θέλω τη, μορφή, τη φορητή μορφή ZIP και αφού λοιπόν το κάνω εγκατάσταση, το ξεκινάω από το start menu της εφαρμογής. Εγώ τώρα σε Linux θα το ξεκινήσω κάπως έτσι. Να πάω εδώ στα γραφικά, εδώ την έχει την εφαρμογή. Η εφαρμογή βάζει ένα tray icon στην κάτω γραμμή, σε εσάς θα είναι στη γραμμή εργασιών και μόλις το πατήσω μπορώ να κάνω με το ποντίκι μου σέρνω μια οποιαδήποτε περιοχή για να κάνω το στιγμιότυπο οθόνη. Και εδώ εμφανίζει στην μπάρα κάποια εργαλεία. Μπορώ με αυτό το κουμπάκι λοιπόν εδώ που λέει αντιγραφή να το αντιγράψω στο πρόχειρο και να κάνω επικόλυση σε μια άλλη εφαρμογή ή να το αποδικεύσω ως μορφή αρχείου είτε PNG ή να αλλάξω εδώ τη μορφή σε JPEG. και έτσι είναι η βασική του λειτουργία. Μπορώ όμως να ξανακάνω ένα ακόμα στιγμιότυπο οθόνη. Έχω και δυνατότητα να σημειώνω, να κάνω σημειώσεις, να σχεδιάζω δηλαδή εδώ με μολυβάκι, να κάνω γραμμές και μπορώ να αλλάζω το χρώμα πολύ εύκολα αν πατήσω το δεξί κλικ του ποντικιού επιλέγω ένα χρώμα Αλλάζω δηλαδή το χρώμα και για να αλλάξω το πάχος το γραμμών ή άλλων σχεδίων που φτιάχνω είναι με το ροδάκι του ποντικιού. Βλέπετε όταν κουνάω το ροδάκι εδώ πάνω δεξιά αλλάζει το πάχος. Μπορώ να κάνω και τετραγωνάκια ή ορθογώνια με γέμισμα κύκλους ας αλλάξω το χρώμα μαρκαδόρος για να κάνω επισήμανση επίσης μπορώ να βάζω κείμενο Και δεν υπάρχει εργαλείο διαγραφής γιατί υποτίθεται κάνουμε γρήγορες σημειώσεις. Έχω όμως την επιλογή να κάνω ανέρεση. Επίσης έχω να βάλω κυκλάκια για να δείχνω κάποιες περιοχές και υπάρχει το εργαλείο θόλωσης, πολύ χρήσιμο αυτό για να θολώσω κάποιες περιοχές, μια, ένα πρόσωπο ή ένα κωδικό, ένα κείμενο. Να κάνω ανέρεση να φύγουν λίγο όλα αυτά. Και με αυτό το εργαλείο μπορώ να κάνω αντιστροφή των χρωμάτων, είναι για να τονίσω μια περιοχή, αντιστρέφει τα χρώματα της περιοχής. Με αυτό εδώ μετακινώ, αν θέλω, την περιοχή επιλογής. Αυτό είναι ανέρεση και ακύρωση ανέρεσης. Είπαμε αντιγραφή στο πρόχειρο, αποθήκευση και υπάρχει και η επιλογή να κάνω upload στο διαδίκτυο, ένα, μια εικόνα. Είναι χρήσιμο αυτό, αν θέλω να μοιράσω χωρίς να στείλω το αρχείο. Πατάω λοιπόν εδώ upload και θα γίνει η μεταφόρτωση της, του στιγμιότυπου οθόνη σε κάποια ιστοσελίδα στο IMGR, IMGUR. Έχει αντιγραφεί στο πρόχειρο ο σύνδεσμος. Μπορώ λοιπόν να το κάνω επικόλληση. Βλέπουμε ότι έχει αντιγραφεί σε, κάποιο, σε έναν ιστότοπο. Μπορώ να διαμεράσω λοιπόν το σύνδεσμο. Για να πάω λοιπόν πίσω. Κάνω πάλι ένα στιγμιότυπο οθόνη. Και αν θέλω να διαχειριστώ αυτές τις εικόνες που έχω ανεβάσει, ας κάνω άλλη μία. Έχει λοιπόν ανέβει εικόνα στο διαδίκτυο. Με δεξί κλικ εδώ στο εικονίδιο της εφαρμογής, αν, πάω, αν πατήσω Latest Uploads, βγάζει ένα πίνακα όπου μπορώ να πάρω το URL ξανά της εικόνας που αποθήκευσα ή να την ανοίξω ή να τις διαγράψω. Πατώντας εδώ το Yes, κάνω επιβεβαίωση της διαγραφής. Μια άλλη λειτουργία που θα είναι χρήσιμη, αν για παράδειγμα θέλω να Πάρω στην κοιμότητα ένα αναδιόμενο μονού, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μόλι πατήσω, θα φύγει το μενού. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, επιλέγω με δεξί κλικ Open Launcher και από εδώ επιλέγω μια καθυστέρηση, π.χ. τριών δευτερολέπτων. Πατάω εδώ Tech Screenshot και γρήγορα ανοίγω το μενού που θέλω, το αναδιόμενο και μπορώ πια να κάνω την να, να γράψω την περιοχή και να κάνω το στιγμιότυπο οθόνης και να το αποθηκεύσω όπως είπαμε πριν και τονίζουμε μπορώ να αλλάζω χρώματα με το δεξί κλικ να επιλέξω χρώμα ή αν πατήσω το space ή εδώ πέρα θα εμφανιστεί μια εργαλειοθήκη μπορώ να αλλάξω το χρώμα και το πάχος και από εδώ Αυτά λοιπόν για το Flameshot.